Δεν είναι τυχαία η επιλογή. Ξεκινάω από εδώ και εδώ θα καταλήξω. Γιατί αγαπάω ιδιαίτερα τον τόπο μου και ιδιαίτερα τους ανθρώπους μου. Ο λόγος που σας καλέσαμε σήμερα εδώ δεν είναι άλλος από το να μας γνωρίσετε, να δείτε ποιοι ακριβώς είμαστε και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Και ξεκινάω ευθύς αμέσως λέγοντας ότι δημιουργήσαμε ένα νέο πολιτικό φορέα με πρωτοβουλία του Γιώργου του Χατζημαρκάκη, που ακούει στο όνομα Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες, ένα νεοσύστατο κόμμα, το οποίο ήρθε για να συμβάλλει στην αλλαγή της χώρας μας, στην ανοικοδόμηση όπως συνηθίζω να λέω, διότι δυστυχώς ξέρετε ότι η χώρα μας μόνο συντρίμμια έχει, έτσι όπως έχει καταντήσει τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να γίνουμε δραστήριοι, να είμαστε δραστικοί και να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες, προκειμένου να γυρίσουμε σελίδα στο πολιτικό κεφάλαιο της χώρας. Φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει όλοι ότι είναι ανάγκη επιτακτική να αλλάξουν πολλά πράγματα, τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, της χώρας της ίδιας, όσο και στο εξωτερικό. Τα εμπόδια είναι ήδη πάρα πολλά και τα βιώσαμε και τα βίωσε και ο Γιώργος, καθώς τα μεγάλα κόμματα, τα πολύ καλά οργανωμένα κόμματα, τα καθεστωτικά που λέμε, τα οποία μας κυβερνούν τα τελευταία χρόνια, όσο ήταν ευρωβουλευτής στη Γερμανία, τον προέβαλαν, γιατί έλεγε ωραία λόγια για την Ελλάδα. Έλεγε πράγματα τα οποία οι ίδιοι που βρίσκονταν στις καρέκλες δεν μπορούσαν να τα πούν. Οπότε, για να ακούγεται το αντίλογο στην πολιτική της Γερμανίας, έδειχναν τον Γιώργο και το πόσο δυναμικά μιλούσε για λογαριασμό της Ελλάδας. Μπράβο στον κύριο Χατζημαρκάκη, λέγανε όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι πολιτικοί. Όταν ο Γιώργος ανακοίνωσε ότι πρόκειται να κάνει ένα νέο πολιτικό φορέα στην Ελλάδα, να εγκαταλείψει την ήδη καταξιωμένη πορεία του στη Γερμανία, τότε ξαφνικά όλοι τους είδες ότι άρχισαν να νιώθουν μια απειλή. Ξαφνικά ξεκίνησαν τη διαδικασία της εκτόπισης, της περιθωριοποίησης όπως έχουν μάθει να κάνουν σε αυτόν τον τόπο. Θεωρώ και έχει αντιληφθεί όλος ο κόσμος, ο ελληνικός λαός πλέον, ότι έχει φτάσει η χρονική στιγμή να αλλάξουν τα πράγματα. Ο κόσμος ο πολλής λέει Ευρώπη. Εδώ λέει δεν βλέπεις τι γίνεται στην Ελλάδα, θα ασχοληθούμε με την Ευρώπη και με τις ευρωεκλογές. Λοιπόν σας πληροφορώ ότι όλα όσα βιώνουμε καθημερινά είναι συνάρτηση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής. Γιατί ως γνωστόν είμαστε ένα κράτος μέλος της Ένωσης. Βέβαια ανήκουμε στα αδύναμα κράτη και όχι στα ισχυρά. Όχι γιατί μας λείπει τίποτα σε ό,τι αφορά τις πηγές ενέργειας, το δυναμικό των ανθρώπων. Μας λείπουν άλλα πράγματα. Έχουμε πολιτικό έλλειμμα. Και αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο, είναι το πιο σοβαρό. Τι σημαίνει πολιτικό έλλειμμα? Σημαίνει ότι δεν έχουμε προσώπους. Δεν έχουμε ανθρώπους που να αγαπάνε αυτή τη χώρα και να μπορούν επάξια να μας εκπροσωπήσουν. Όταν δημοσιεύθηκε η υποψηφιότητά μου με τους Έλληνες Ευρωπαίους Πολίτες, επειδή τυχαίνει οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες να βρίσκονται στην Αθήνα, που είναι το κέντρο των εξελίξεων, τυχαίνει να έχω και φίλους και γνωστούς από τα δύο μεγάλα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νιν Ελιά και Νέα Δημοκρατία. Και σας μιλάω για στελέχη. Και πολλά από αυτά είναι και στελέχη που κατάγονται από τον τόπο μας. Όταν λοιπόν δημοσιεύτηκε η υποψηφιότητά μου, θα σας το πω, εν τιμή, δέχτηκα τηλεφώνημα και από τους μεν και από τους δε. Λέγοντάς μου ηρωνικά, μα καλά είσαι χαζός. Λέω, γιατί το λέτε αυτό? Και μιλάω τώρα με ανθρώπους που έχω πιει ένα κρασάκι, έχω φάει μαζί τους, έχουμε κάνει πολιτική συζήτηση, ασχέτως αν διαχωρίζομαι πάντα και αποστασιοποιούμε, γιατί δεν συμφωνώ και δεν είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω. Και με θεώρησαν χαζό, γιατί έβαλα υποψηφιότητα με ένα μικρό κόμμα, ένα νεοσύστατο κόμμα. Έφτασε η στιγμή να αλλάξουμε κεφάλαιο στην πολιτική ιστορία του τόπου. Την ιστορία την οποία αμαύρωσαν. Τα τρία τελευταία χρόνια που παρατηρούσα μέσω του διαδικτύου και της τηλεόρασης την πορεία του Γιώργου του Χατζημαρκάκη, πραγματικά πίστεψα μέσα μου ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Ότι αγαπάμε τη χώρα μας. Ότι δεν φοβόμαστε να τα βάλουμε με τον οποιονδήποτε προκειμένου να φέρουμε ένα καλύτερο αύριο.
Αγαπητέ Νίκο, εγώ νιώθω διπλή περηφάνεια τώρα. Πρώτα απ' όλα επειδή ήρθα εδώ στην Ιερά Πόλη, μεγάλη μου χαρά να δω εσάς όλους εδώ πέρα. Η δεύτερη μου περηφάνεια έχει να κάνει με σένα. Εγώ θυμάμαι την ημέρα όταν σε πρωτογνώρισα στην Αθήνα, παρουσιάσαμε το βιβλίο μου και σας έφερα το βιβλίο μου, θα το βρείτε στην έξοδο. Σας έφερα αντίτυπα του παράγων Ελλάς, οι ενικές αξίες για μια νέα Ευρώπη. Ο Νίκος καθόταν στην πρώτη σειρά και έκανε μια ερώτηση. Η ερώτηση ήταν όπως ήταν ο λόγος του. Με βάση, με ουσία και μου έδειξε ότι έχει ένα πνεύμα μέσα του που θέλει να αλλάξει τα πράγματα στη χώρα του. Τώρα γεννήθηκε αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος πολιτικός, σας το λέω, ένας μεγάλος πολιτικός που θα βοηθήσει αυτή τη χώρα και θα έρθει από αυτό το τόπο, είμαι πολύ περήφανος για σένα. Εγώ δεν μιλάω πλέον για κόμματα που κυβερνάνε, εγώ μιλάω για συμμορίες. Η μια συμμορία. Βασικά είναι μια συμμορία. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι μέχρι να ιδρυθεί αυτό το κόμμα, τώρα το είπε και εγώ τι λες, το τυπικά το κόμμα, 23 Ιανουαρίου, δεν μου ήταν εύκολο να κριτικάρω ως άνθρωπος με γερμανική φανέλα την ελληνική πολιτική. Γιατί κάθε φορά που θα σήκωνα το δάχτυλο θα μου λέγανε «Φύγε ρε Γερμανέ, πήγε στο τόπο σου, άσε μας ήσυχο». Και όντως, παρόλο που από την πρώτη μέρα το 2010 που ξέσπασε η κρίση, ένιωθα με απίκρα για τη χώρα μου και άρχισα να υπερασπίζουμε τη χώρα μου. Ένας μόνο υπουργός με πήρε τηλέφωνο για να μου πει «Χατζημαρκάκη, θέλω να σε γνωρίσω, σε βλέπω στα κανάλια, σε ακούω στο ραδιόφωνο, έλα να σε γνωρίσω, να μου πεις δύο πράγματα». Ο Χρυσοχοίδης, κανένας άλλος. Με αυτά τα άρθρα του Peter Spiegel, ενός Γερμανού της Financial Times, ο οποίος παίρνει 2-3 φράγκα να γράψει τα άρθρα τώρα για να τα παίξουν στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα τώρα, για να φοβηθεί ο ψηφοφόρος και να πάει να πει «Ξέρεις κάτι, αν δεν δώσω την ψήφο μου στο ΠΑΣΟΚ, ΕΛΙΑ ή στη Νέα Δημοκρατία, Νέα Ελλάδα, θα πάθουμε ζημιά». Δεν υπάρχει αυτή η ζημιά. Ο Ντράγκη είναι αυτός που εγγυάται 100% ότι δεν θα γίνει ζημιά, γιατί έχει πει πριν από 2 χρόνια, έληξε. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι μπορεί αυτή η τράπεζα για να σώσουμε την Ευρωζώνη. Άρα αυτή είναι η εγγύηση και παρεπιπτόντως ήταν και εγγύηση για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Τίποτα δεν έχει να κάνει με το πρωτογενές πλεώνασμα. Οι αγορές αντιδράσανε στον Ντράγκη. Δεν σας είναι μυστήριο ότι το χρέος που είχαμε στην αρχή της κρίσης πάλι έφτασε στο ίδιο ύψος τώρα? Τι κάνουν αυτοί? Πρωτογενές πλεώνασμα, τίποτα δεν είναι αυτό. Είναι το στύψιμο μιας κοινωνίας, ενός λαού, για να βγει μια μαγική λέξη, για να παρουσιαστεί ένα μεγάλο θέατρο με την έξοδο προς τις αγορές. Αλλά αυτό που θα βοηθούσε πραγματικά το Ταμείο Ανάπτυξης, που το είπε η Μέρκελ την ημέρα που ήρθε, πού είναι? 3 χρόνια τώρα πατάνε φρένο και οι Γερμανοί και οι Έλληνες. Εδώ γραφειοκρατία, εδώ το Ταμείο Ανάπτυξης για τους αγρότες θα ήταν μια πάρα πολύ σωστή βάση για σταθερότητα, για επενδύσεις, για εξαγωγική πολιτική. Αυτά όλα δεν έρχονται. Εμείς διακριτούμε 3 βήματα. Μια επιμήκυνση 50 ετών του χρέους. Επιμήκυνση 50 ετών συζητιέται, είναι εφικτό, είμαι σίγουρος ότι γρήγορα μετά τις ευρωεκλογές θα έρθει αυτό, δεν είναι θαύμα. Δεύτερον, αυτό είναι καινούριο, άτοκες αποπληρώμες. Στα 50 χρόνια θα τα πληρώσουμε αυτά που έχουμε να δώσουμε, άτοκα. Γιατί? Επειδή το επιτόκιο που πληρώνει τώρα η Ελλάδα, αυτό δημιουργήσει το καινούριο μεγάλο χρέος, είναι τεχνητά υψηλό. Το πρώτο μνημόνιο ήταν τιμωρία. Και δεν είχαν και βρει ένα μηχανισμό σωτηρίας. Το φτιάξαμε μετά, αλλά με πολύ υψηλό επιτόκιο.
Γιατί να πληρώσει οι νέοι, η νέα γενιά, να πληρώσουν χρόνια για τα λάθη που γίνανε εκ μέρους των Γερμανών, του Δουνουτού, αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης το 2010, δεν το βλέπω, άτοχες. Είναι θέμα διαπραγματεύσεων, πρέπει να το διεκδικείς. Το τρίτο είναι ένα κούρεμα του χρέους που έχουμε προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Η Ελλάδα χρωστάει 40% προς αυτή την τράπεζα και άλλα 30% προς το EFSF, το ESM, προς τους δανειστές, δημόσιους δανειστές. Το χρέος που έχουμε προς την τράπεζα δεν θα το αποπληρώσουμε και δεν τσούζει καθόλου. Ο Ντράγκη ούτε τσούξιμο θα νιώσει, γιατί είναι κεντρική τράπεζα. Όταν δεν της τα δίνεις, είναι σαν να τυπώνεις χρήμα. Τώρα θα έρθουν οι Γερμανοί και θα πούνε πληθωρισμός! Ο Ντράγκη είπε το Δεκέμβρη ότι οι Γερμανοί έχουν έναν ανώμαλο φόβο για πληθωρισμό. Έτσι είναι, έχει δίκιο. Ζούμε όμως σε μια εποχή αποπληθωρισμού, το αντίθετο. Γι' αυτό αυτή η πολιτική θέση είναι υλοποιήσιμη και είναι σωστή και πρέπει να το κάνουμε. Αυτά τα τρία βήματα μας φέρνουν πάρα πολύ γρήγορα στη βιωσιμότητα του χρέους και σε μια σταθερότητα του συστήματος. Με ποια κυβέρνηση? Δεν ξέρω. Εξαρτάται από τα επόμενα βήματα. Εγώ λέω, εάν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, Νέα Ελλάδα και Ελιά, όπως ξέρω πώς λέγονται, φτάσουν κάτω από τα 25% σε ευρωεκλογές, τσάου.